Εδώ είμαστε λοιπόν και στην άκρη της γραμμής η κυρία Μεντή, πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης. Κυρία Μεντή, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Γεια σας, κυρία Σπυροπούλου. Γεια σας. Λοιπόν, φυσικά η επικοινωνία μας είναι για τον κύριο λόγο, βασικός λόγος, η εκδήλωση που θα γίνει αύριο, Πέμπτη, από τον Φιλοτεχνικό Ομίλο Τρίπολης, 30 Ιανουαρίου. Πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς θα δούμε όταν θα έρθουμε εκεί, τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση, γενικά πληροφορίες, ώστε να γνωρίζει το κοινό που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως. Και καλούμε όλους να έρθουν σε αυτή την γιορτή που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι αύριο στις 7.30 στα εντευκτήριά μας Γρηγορίου 5ου 3 στο κτίριο Τσιχριτζίου όπου στεγαζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η γιορτή μας είναι μια μουσική βραδιά όπως την έχουμε ονομάσει από τα παιδιά για τα παιδιά. Όταν λέμε παιδιά αναφερόμαστε στους μαθητές. Σε όλους τους μαθητές και γενικά στη σπουδάζουσα νεολαία. Από την μικρή βαθμίδα, την πρώτη βαθμίδα, μέχρι την τελευταία. Λοιπόν, και η γιορτή γίνεται με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών. 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τους τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, οι οποίοι υπήρξαν τα πρότυπα, να το πω έτσι, των μαθητών και των δασκάλων, γιατί στη ζωή τους λόγο και έργο υπήρξαν πρότυπα, με τη συμπεριφορά τους, με τις σπουδές τους, την καλλιέργεια που απέκτησαν, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και το συγκερασμό που έκαναν αυτής με τις χριστιανικές αρχές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τα βήματά τους, να σκύβουμε πάνω στα λόγια τους τα σοφά και τα παρενετικά και βέβαια να δημιουργούμε έτσι, να συνεχίζουμε να δημιουργούμε πρότυπα. Πρότυπα μαθητών, πρότυπα δασκάλων. Τα έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Η παιδεία το χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, βέβαια το λόγο αύριο τον δίνουμε στους μαθητές. Κάθε χρόνο εμείς κάνουμε αυτή τη γιορτή και την αφιερώνουμε στους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι εξαιρετικό το λειτουργήμα που ασκούν, γιατί πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν περάσει μέσα από το χώρο του Φιλοτεχνικού και από τα συμβούλια. Είναι μια τιμή λοιπόν προς το δάσκαλο για την προσφορά του και το έργο του, αλλά και προς το μαθητή που κι αυτός κουράζεται, αγωνίζεται, προσπαθεί και περιμένει από τους μεγάλους και κίνητρα να του δώσουν. Λοιπόν, αύριο αφιερώνουμε την εκδήλωσή μας αυτή στη νεολαία, στους μαθητές. Πολύ τους δίνουμε το λόγο. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή τους. Θέλουμε να τους δείξουμε πως είμαστε κοντά τους σε ό,τι μας χρειάζονται και ότι προσπαθούμε μαζί τους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Ναι, και επειδή η μουσική γεφυρώνει και φέρνει κοντά τους ανθρώπους, επιλέξαμε ένα μουσικό πρόγραμμα για να ακούσουμε τη φωνή των παιδιών. Είναι μαθητές του μουσικού σχολείου, το οποίο προσφέρει πάρα πολλά μέσα στην πόλη μας, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι δύο εξαιρετικές καθηγήτριες, η Νάνση Κοσιόνη και η Μάτα Κοσιόνη, οι οποίες σκύβουν πάρα πολύ, είναι μεγάλη προσφορά τους στο θέμα της μουσικής παιδείας στην Τρίπολη. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχω μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάρα πολλά πράγματα μας έχουν μάθει, μας έχουν παρουσιάσει και έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί τους μέσα από τις εκδηλώσεις που έχουμε διοργανώσει. Με την δική τους λοιπόν επιμέλεια, αρκετοί μαθητές από το μουσικό σχολείο θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα, θα παίξουν πιάνο και σαξόφωνο με διάφορο, με ρεπερτόριο αρκετά πλούσιο και κλασικό και από το μουσικό κινηματογράφο και βέβαια θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κόσμο κοντά μας που να ακούσει αυτά τα παιδιά, να περάσουμε έτσι μια όμορφη βραδιά. Πολύ, ναι. Μέσα από τα παιδιά, ναι. Και κυρίως για τα παιδιά. Πολύ ωραία εκδήλωση, όντως, πολύ ενδιαφέρουσα. Και αφού θα είναι και παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν, πείτε μας ηλικίες, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον για το τι ηλικίες μιλάμε, ότι είναι τα παιδιά αυτά.
Όπως σας είπα, είναι μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γυμνασίου και λυκείου, ωραία, ωραία. Οι μαθητές που παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Και σαφώς θα είναι και συμμαθητές τους από το σχολείο, αλλά και παιδιά του δημοτικού και μεγάλων τάξεων, ας πούμε, του δημοτικού, για να εξοικειωθούν λίγο με τη μουσική, να δουν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ακούνε τα παιδιά να παρουσιάζουν κάτι. Τώρα να μας πείτε και για το κοινό που θα έρθει στα εντευκτήρια του... Και βέβαια οι μεγάλοι, έτσι. Εννοείται ότι θέλουμε κοντά μας και τους μεγάλους. Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας να πούμε ότι... Είναι για όλες τις ηλικίες. Εγώ νομίζω, όποιος θέλει να παρακολουθεί μια εκδήλωση, αγαπάει ή είναι κοντά μας ή παρακολουθεί τις εκδηλώσεις μας και λίγο πολύ ξέρει τον τρόπο με τον οποίο έτσι διοργανώνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ωραία. Λοιπόν, θα είναι ωραίο λοιπόν όποιος πιστεύει ότι μπορούμε να του προσφέρουμε κάτι, ένα κίνητρο τέλος πάντων να βγει από το σπίτι του, να φύγει από την τηλεόραση. Ακριβώς. Και από τα καθημερινά και να έχει μια άλλου είδους επικοινωνία. Κυρία Μεντή, πείτε μας κιόλας όσοι βρεθούν εκεί ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους. Ναι, βεβαίως. Και φυσικά με είσοδο, πείτε πάντα μας. Πάντα ελεύθερη είσοδο. Αυτό έτσι κι αλλιώς εμείς το ξέρει πια το κοινό, πάντα έτσι το κάνουμε. Ωραία. Γιατί πιστεύουμε ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη σε όλους, η πρόσβαση προς κάτι διαφορετικό, κάτι που μας καλλιεργεί το πνεύμα, καλλιεργεί την ψυχή μας, μας δίνει μια ευκαιρία πάνω απ' όλα για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία, πιστεύω. Ακριβώς. Και αν θα θέλατε κι εσείς να το πάμε λίγο αλλού, να κλείσω λίγο το κεφάλαιο με την εκδήλωση, γιατί νομίζω το αναλύσαμε πάρα πολύ το θέμα και εννοείται πως... όσοι θέλουν μπορούν εννοείται να πάνε στην εκδήλωση αυτή 7.30 ώρα όπως σας είπαμε στο κτίριο Τζιχριτζή Γρηγορίου 5 3 ναι. Όπου είναι και ο φιλοτεχνικός στα εντευκτήρια.